στο νοσοκομείο αναφοράς. Είναι ο κύριος Αλαγιώτης στο τηλέφωνο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα για τις ακροατές. Λοιπόν, βλέπουμε καθημερινά την κατάσταση ότι δεν βελτιώνεται, χειροτερεύει. Θα σου μιλάω στον ενικό, Γιώργο, επειδή... Ναι, βέβαια. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι η κατάσταση, εσύ όπως την βιώνεις, θέλω να μας πεις, για να καταλάβει και να αντιληφθεί και ο κόσμος γιατί λέμε ότι είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καθημερινή πληρότητα των νοσοκομείων. Δηλαδή, γίνονται εξιτήρια κατά τη διάρκεια όλης της μέρας και ταυτόχρονα γίνονται και εισαγωγές κατά τη διάρκεια όλης της μέρας. Ακόμα, μπορώ να σας πω ότι είναι τόσο σοβαρή κατάσταση πλέον που γίνονται και εισαγωγές και ακόμα και στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα. Με ό,τι κινδύνους υπάρχουν σε αυτές τις ώρες. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, βλέπουμε ότι είναι πιο σοβαρά όσο περνά ο καιρός. Οι ασθενείς, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν πιο σοβαρά, νοσούν πολύ πιο σοβαρά από τις προηγούμενες φορές. Εντάξει, ευτυχώς είμαστε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η θαλάμη COVID σωστά στελεχωμένη και έτσι προσπαθούμε να δίνουμε τον καλύτερο μας για αυτό. Μάλιστα. Πραγματικά αυτό που μας περιγράφει το γεγονός ότι έρχονται ασθενείς και στις 2 η ώρα το πρωί και στις 3 η ώρα το πρωί γιατί χρήζουν νοσηλείας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους που έρχονται βεβαίως και για τους συγγενείς των ανθρώπων που ουσιαστικά έρχονται και τους αφήνουν. Αυτό, Γιώργο, θέλω λίγο να συζητήσουμε. Δηλαδή η επικοινωνία των ασθενών στο νοσοκομείο αναφοράς. Δυστυχώς αυτό ήταν το πρόβλημα από την πρώτη φάση της πανδημίας. Δηλαδή ότι το ότι κάποιοι ασθενείς μπαίνανε εισαγωγή και δεν μπορούσαν ξανά να δουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και πολλές φορές αφαιρείται με αποτέλεσμα να καταλήξουν και να μην έχουν κάποιον δικό τους καν δίπλα τους. Αυτό ήταν το χειρότερο κομμάτι και για εμάς, αλλά φαντάζεστε και για τους ίδιους, να βιώνεις αυτή την εμπειρία χωρίς να έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο κοντά σου και με το φόβο ότι απλά μπορεί να συμβεί το χειρότερο και να μην ξαναδείς κανένα δικό σου άνθρωπο. Και το ίδιο επικίνδυνο και αφαιρείται έτσι και λίγο πιο σοβαρό και στο τέλος της διαδικασίας, δηλαδή το σημείο να είναι ένα ηλικιωμένο και να καταλήξει να επιβιώσει και να μην το δεις ούτε στην κίνδυνση. Δηλαδή να μην δεις ξανά το πρόσωπο. Δηλαδή να φεύγει και να νιώθεις είναι όντως ο άνθρωπος μου τώρα που αποχαιρετώ. Είναι ο αδερφός μου, ο παπάς μου, η μητέρα μου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πραγματικά. Είναι όντως και εσείς γίνεστε, φαντάζομαι, η οικογένεια αυτών των ανθρώπων τις μέρες που νοσηλεύονται, φαντάζομαι. Γιατί δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη επαφή, τουλάχιστον με τον έξω κόσμο, με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να είμαστε ο αγγελιοφόρος, να μεταφέρουμε από τη μια πλευρά και από την άλλη τα μηνύματα. Όσοι έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν μέσω της τεχνολογίας, προσπαθούμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον να μειώσουμε και να απαλύνουμε το πόνο όσο το λιγότερο. Ναι. Ποια είναι η πιο έντονη στιγμή που έζησες όλον αυτόν τον καιρό στο νοσοκομείο αναφοράς? Πραγματικά, έτσι, οι πιο έντονες στιγμές είναι όταν βλέπεις τη ραγδαία εξέλιξη των ασθενών. Και αυτό είναι που φοβίζει σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή πραγματικά να είσαι στη μια στιγμή, στην πρώτη σου αξιολόγηση σε μια βάρια, να είναι όλα μια χαρά. Και στην επόμενη σου αξιολόγηση, δηλαδή μετά από 2 ώρες, να βλέπεις μια αναλλαγή η οποία είναι τεράστια, τεράστια. Δηλαδή να αλλάζουν τα πάντα. Αυτό είναι έτσι το πιο έντονο και αν θέλεις το πιο ανησυχητικό. Που μας κάνει έτσι να είμαστε λίγο πιο, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτοί γιατί δεν ξέρεις. Και αυτό βλέπουμε και σε άτομα τα οποία δεν έχουν άλλα προβλήματα υγείας και σε νεαρά άτομα.
που τούτον είναι έτσι πιο ανησυχητικό. Ναι. Πραγματικά. Είναι το γεγονός της ραγδαίας επιβάρυνσης της υγείας ενός ασθενούς από τη μία στιγμή στην άλλη. Μέσα σε μερικές ώρες. Δεν μπορείς να είσαι βέβαιος αν θα νοσήσω και θα το περάσω στο έτσι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Και εντάξει, υπάρχει, το βλέπουμε καθημερινά. Ναι. Υπάρχει και άλλο, επειδή ξέρω ότι πας και στο δεύτερο ξενοδοχείο για τους θετικούς στην COVID-19, έχει δημιουργηθεί ακόμη ένα ξενοδοχείο. Έχαμε το Eden, τώρα έχουμε και άλλο ξενοδοχείο. Αυτό γίνεται για πολιτικές πρόσφυγες, για να προσπαθήσουν να μειώσουν τη διασπορά σε αυτές τις χώρες. Και εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα, έτσι, δεν είναι με τα περιστατικά. Υπάρχει και εκεί πρόβλημα, εντάξει, γίνονται προσπάθειες καθημερινά. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει, το θέμα είναι ότι πρέπει ο καθένας μας με τη σειρά του να αντιληφθεί τη σοβαρότητα, να τηρεί τα μέτρα για να προλάβουμε τα χειρότερα. Ναι. Εγώ θέλω να Δεν μας μένει άλλη επιλογή, πραγματικά. Πιστεύετε ότι το lockdown που σκέφτονται να κάνουν και να ανακοινώσουν θα βοηθήσει, Γιώργο, την κατάσταση? Βασικά, νομίζω ότι κανένας μας δεν θέλει να φανταστεί το ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που θα υπάρχει lockdown, γιατί οι επιπτώσεις και σε αυτή την περίπτωση στην κοινωνία μας γενικότερα και στην οικονομία θα είναι πολύ σοβαρές. Όμως, σίγουρα η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται με τίποτα, έτσι αν φτάσουμε στο σημείο που δεν μας μένει άλλη επιλογή, θα το κάνουμε. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Ας συνεχίσουμε να καταγράφουμε αυτά τα νούμερα και βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία μας είναι στο όριο τους, που είναι στο όριο τους, δεν σου είναι άλλη επιλογή. Θα είναι μονόδρομος ένα lockdown. Και αυτό πραγματικά νομίζω ότι προσπαθεί και η επιδημιολογική ομάδα να πείσει, αν θέλετε, ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μειώσουμε τα νούμερα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ Το αυτό το σημείο, έτσι, κάτι που άλλες φορές που ακούω σε συζητήσεις, δεν είναι απλά και μόνο για τον COVID. Ναι, σίγουρα παίρνουμε μια πανδημία, αλλά είναι και για να μειώσεις και τα ατυχήματα, να μειώσεις και τις άλλες, όλες, άλλα όλα προβλήματα, τα οποία πάλι επιβαρύνουν τα νοσοκομεία. Ναι, γιατί από τη στιγμή που έχεις τόσα πολλά περιστατικά και πρέπει να αδειάζεις κλίνες από όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια για να φιλοξενήσεις ασθενείς με COVID, αντιλαμβανόμαστε ότι μένουν εκτός άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν COVID, αλλά έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η COVID-19. Ακριβώς. Καλή δύναμη να σου ευχηθώ, Γιώργο. Καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο, Κατερίνα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις προσπάθειες που κάνετε.